Σε αυτό το βίντεο θέλω να μείνεις μαζί μου, καλησπέρα πρώτα απ' όλα, γιατί θα μοιραστούμε τις διαδικασίες και τις συνήθειες που είναι καλό να αναπτύσσεις στη διατροφή σου, περισσότερα στο τέλος του βίντεο, και επίσης έχω κάτι επίσης εξαιρετικό, θα το συνδυάσω με ένα πολύ μοναδικό vlog στην Ιορδανία, στο Αμάνο, που θα πάμε και στην Πέτρα, στην Νεκρά Θάλασσα, και θα δούμε όλα τα αξιοθέατα στην Ιορδανία. Μείνε μαζί μου συντονισμένος μέχρι το τέλος του βίντεο, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε φτάσει ήδη στην Ιορδανία, έχουν προσγειωθεί, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει περίπου στους 26 βαθμούς Κελσίου, έχουμε ήδη βάλει τα μαγιό, είμαστε στο ξενοδοχείο, είχαμε έναν οδηγό από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, ο οποίος έκανε μια τρελή κούρσα, γενικότερα τρέχουν πάρα πολύ όπως στο Κάιρο, και εδώ είχαμε πάρει και καφέ, ίσως φαίνονται κάποια σημαδάκια από τον καφέ, γιατί είχε πολλά σκαμπανεβάσματα το αμάξι, και το ξενοδοχείο είναι δίπλα στη Νεκρά Θάλασσα, οπότε πρώτη στάση η Νεκρά Θάλασσα, δείχνω λίγο έτσι ένα πανοραμικό σημείο, έχουμε κατέβει από το ξενοδοχείο κάτω στη Νεκρά Θάλασσα. Και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε λίγο την άμμο με τα ευεργετικά ωφέλη που έχει, να κολυμπήσουμε και να συνεχίσουμε την πρώτη αυτή μέρα, η οποία είναι γενικότερα μέρα χαλάρωσης και ανασύνταξης, καθώς είμαστε εν μέρη άϊπνοι, δεν έχουμε κοιμηθεί πάρα πολύ. Η πτήση ήταν περίπου 3,5 ώρες και ήταν κουραστική θα λέγαμε, οπότε πάμε για μια πρώτη βουτιά στη Νεκρά Θάλασσα και έπονται πολύ ωραία πλάνα στη συνέχεια του βίντεο. Και κατευθυνόμαστε σιγά σιγά προς Νεκρά Θάλασσα. Είναι ακουστή για το ότι πολλοί επιπλέουν, οπότε θα δείτε πάρα πολλά άτομα να επιπλέουν και ίσως και εμένα. Εγώ είμαι, δεν με αναγνωρίζετε. Έχουμε βουτήξει ήδη μέσα, θα πω λίγο τη διαδικασία. Βουτάτε στο νερό, έχει πάρα πολύ αλάτι και επιπλέεις, είναι απίστευτο. Μη βουτήξετε κεφάλι, γιατί θα τσούζουν τα μάτια. Μετά βγαίνουμε, βάζουμε άμμο, θα βάλω και στο πρόσωπο. Ξαναβουτάμε και μετά ξεπλενόμαστε. Αυτή είναι η διαδικασία, πολύ ωραία. Μου κρατάνε και το μικρόφωνο εδώ πέρα, γιατί με αυτά τα χέρια δεν μπορώ να κρατήσω, είναι η αλήθεια. Άρα, κομάντο και ξαναμπαίνουμε. Η αίσθηση πραγματικά με την άμμο είναι απίστευτη. Όταν κάνετε τη διαδικασία που σας είπα στο βίντεο λίγο πριν και εξεπληθείτε, το δέρμα μετά είναι πραγματικά βελούδο. Πολύ μοναδική εμπειρία, είναι Νεκρά Θάλασσα και γενικότερα έτσι το όλο σκηνικό που επιπλέεις. Μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο ενώ επιπλέεις στο νερό χωρίς να χρειαστεί να κρατηθείς. Και για να σας δώσω και ένα sneak peek από το τι θα δούμε, θα έχουμε μία ολόκληρη νύχτα στην Πέτρα, μία ολόκληρη μέρα βασικά στην Πέτρα, που είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Μία νύχτα in Wadi Rum Luxury, ένας προορισμός είναι και ένα ξενοδοχείο μάλλον, οπότε έχω λίγο τα σκονάκια μου εδώ πέρα. Ένα βράδυ στη Νεκρά Θάλασσα, είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, Νεκρά Θάλασσα και πάνω το ξενοδοχείο, στο οποίο έχει πάρα πολλές δραστηριότητες και θα σας δείξω και στη συνέχεια της πρώτης ημέρας τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο Aman Citadel Temple of Hercule και Geras Romanian Civilization. Αυτές θα είναι οι στάσεις μας γενικότερα σε όλο το ταξίδι. Η πρώτη μέρα είναι όπως είμαστε εδώ τώρα στην Νεκρά Θάλασσα. Μετά θα έχουμε γεύμα, θα κάνουμε λίγο πισίνα. Η δεύτερη μέρα θα πάμε στο Aman Citadel Temple of Hercules και στο Geras Romanian Civilization. Μετά θα πάμε στην Πέτρα. Και τρίτη μέρα θα είμαστε πάλι στην Πέτρα και θα πάμε μετά στο Wadi Rum. Οπότε ξεκίνησε το vlog με μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση από Νεκρά Θάλασσα. Συνεχίζουμε στην συνέχεια και θα μοιράζομαι ενδιάμεσα και ό,τι πληροφορία παίρνω από τον tour guide, αλλά και στο τέλος του βίντεο θα μοιραστώ λίγο μαζί σας το μήνυμα αυτού του βίντεο με τις διαδικασίες και τις συνήθειες που πρέπει να αναπτύξεις στην διατροφή σου. Και έχουμε και την στιγμή του λιοβασιλέματος στην Νεκρά Θάλασσα. Τι να ζηλέψει βέβαια η Ελλάδα από αυτό. Είναι ωραία στιγμή όμως, κάθε λιοβασίλεμα είναι μαγικό. Συνεχίζουμε με λίγο γυμναστήριο και το δείπνο στο ξενοδοχείο να μας δώσει λίγο δυνάμεις και μετά ξεκούραση και χαλάρωση. Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη μέρα Ιορδανία. Τελικά χθες τη σκαπουλάρα από το γυμναστήριο δεν πήγαμε και φάγαμε το βράδυ στο dinner του ξενοδοχείου, το οποίο ήταν αρκετά πλούσιο. Είχε κανονικά γεύματα που έχουμε και στην Ελλάδα, και υδατάνθρακα και πρωτεΐνη. Και σήμερα έχουμε ξυπνήσει πάλι πολύ νωρίς, όπου θα κατευθυνθούμε στον προορισμό που σας είπα, στο Wadi Rum και στην Πέτρα, όπου στην Πέτρα θα κάνουμε διανυκτέρευση και πάμε να γεμίσουμε δυνάμεις με ένα πρωινό του ξενοδοχείου, το οποίο έχει απ' όλα. Πριν πάμε για πρωινό, εδώ είναι εξωτερικός χώρος του ξενοδοχείου και στο βάθος είναι η Νεκρά Θάλασσα που κάναμε χθες το μπανάκι μας και έχει και εξωτερική πισίνα. Και πάμε να δούμε και λίγο το εσωτερικό. Εδώ είμαστε στο εσωτερικό του ξενοδοχείου. Από εκεί είναι η ρεσεψιόν. Και πάμε. Οι μυρωδιές έχουν βγει έξω από το εστιατόριο και κατευθυνόμαστε απευθείας για ένα πολύ πλούσιο πρωινό, να γεμίσουμε λίγο ενέργεια και να συνεχίσουμε το ταξίδι που έχουμε για σήμερα. Και ο μπουφές του πρωινού πραγματικά έχει απ' όλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυγά, κρουασανάκια, γάλα, έχει και κανονικό φαγητό, έχει σηκώτη. Αν πάμε δηλαδή από την άλλη πλευρά, έχει ολόκληρο μπουφέ όπου έχει πασόλια, έχει
αυγά βρασμένα, έχει χούμους, είναι λες και τρως βραδινό με λίγα λόγια. Οπότε δεν έχει τις κλασικές επιλογές. Έχει λαχανικά επίσης, έχει chicken liver και εδώ πέρα που είναι μαζεμένοι όλοι έχει τις ομελέτες όπου γίνεται πανικός. Και από εδώ έχει όλο το ειδών τα τυριά, ελιές. Είναι πλήρες πρωινό, θα φάμε κάτι από όλα αυτά, όχι όλα αυτά. Και προφανώς δεν θα φάμε κάτι σε κυρίως γεύμα, δεν το συνηθίζω. Και ξεκίνημα έχουμε ομελέτα, full extra, δύο αυγουλάκια. Θα συνδυάσουμε και γάλα. Και ίσως ακολουθήσει κανένα τέτοιο υδατανθρακούχο. Εδώ ο φίλος Νίκος έχει πάρει και φασόλια και μακαρόνια. Είμαστε στο πρωινό, υπενθυμίζω. Και θα κλείσουμε εννοείται και με φρουτάκι, και ίσως και κανένα γιαουρτάκι και καφέ. Καλή μας όρεξη. Citadel of Hercules, Gera's Roman civilization. This is Roman building, same one. So we are moving in this today, right? And then Petra? Then Petra, yes. Perfect. Και μετά το πολύ δυναμωτικό πρωινό ήρθαμε στο Citadel of Aman. Κάνω λίγο έτσι μια πανοραμική. Το προχωρήσουμε ολόκληρο και από εδώ σκεφτείτε βλέπουμε όλο το Aman. Για πάμε να δούμε. Και εδώ μέσα είναι και το αρχαιολογικό μουσείο. Είναι το κτίριο που βλέπουμε. Έχει αέρα αυτή τη στιγμή, έχει πάρα πολύ ήλιο. Έχουμε έρθει με τα σορτσάκια, αλλά τελικά έχει ψύχρα. Αξίζει να το δείτε όταν έρθει εδώ πέρα, στην Ιορδανία. Και εδώ μέσα είναι το μουσείο. Είναι μικρό μουσείο, είναι αλήθεια. Έχει έτσι κάποια μικρά ενθεματάκια. Το γυρνάς πάρα πολύ σύντομα. Από εδώ στο Citadel βλέπουμε όλο το Αμάν. Δηλαδή, άμα έρθετε πανοραμικά, θα δείτε όλο το Αμάν γύρω-γύρω. Μοιάζει πάρα πολύ με Κάιρο αν έχετε πάει. Όλα τα σπίτια, τα κτίρια είναι παλιά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε στο Αμάν, γιατί το tour μας δεν το προβλέπει. Δηλαδή, σήμερα θα πάμε στην Πέτρα, οπότε ας τα απολαύσουμε έστω λίγο από εδώ. Έχουμε φτάσει στην δεύτερη στάση της ημέρας μετά το Citadel. Είμαστε στο Gera's, όπου περνάς μέσα από μια αγορά την οποία θα δούμε στο γυρισμό. Gera's. Τώρα δεν έχω ψάξει πάρα πολλές πληροφορίες για να σας λέω αναλυτικά το τι βλέπουμε. Οπότε ένα Google Search θα σας βοηθήσει σίγουρα. Θα είμαστε περίπου 2 ώρες εδώ, θα το βγάλουμε και νωρίτερα και θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς Πέτρα. Σε αυτό το σημείο στο Gera's μάλλον γίνονταν κάποιοι είδους αγώνες, όπως θα δείτε έχει εξέδρες. Και εδώ είναι μια μεγάλη άπλα που μάλλον πιο παλιά γίνονταν αντίστοιχα αγώνες. Και για να σας πω και κάποιες σύντομες πληροφορίες για το Gera's. Το Gera's είναι μια πόλη στην Ιορδανία, πάρα πολύ ιστορική πόλη. Είναι πάρα πολύ κοντά στο Αμάν, περίπου 45 λεπτά. Χρονολογείται γύρω στα 6.500 χρόνια πριν και κατεχόταν από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και αυτή όλη εδώ η άπλα που σας έδειξα με τις εξέδρες, σας είπα ότι γίνονταν μάλλον αγώνες εδώ πέρα από τους Ρωμαίους. Οπότε είναι μια πόλη την οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και αν έρθετε η Ιορδανία να την επισκεφτείτε. Και από εδώ και πέρα κατευθυνόμαστε στο δεύτερο μέρος του Gera's, όπου όπως θα δούμε και εδώ αναφέρει ότι θα πάμε στο Ναό του Δία. Για πάμε να δούμε. Και εδώ πάνω ακριβώς είναι ο Ναός του Δία και εδώ είναι το εσωτερικό του Ναού του Δία. Πολύ κοινό με τα ελληνικά δεδομένα, τα αερογλυφικά γενικότερα, κύονες. Και θα συνεχίσουμε προς τα μέσα. Χρειάζεται σίγουρα 1,5 με 2 ώρες για να το δείτε όλα τα αρχαιολογικά που έχει εδώ πέρα. Εντάξει, άμα έρθετε η Ιορδανία στο βάθος, πάντα ακούγονται οι προσευχές όλη την ημέρα σχεδόν. Και ενώ προχωράμε όλο αυτόν τον δρόμο που σας έδειξα, εδώ είμαστε στα προπύλαια της θεάς Άρτεμις. Και έξω από τον Gera's που ήμασταν τώρα, στην είσοδο ακριβώς έχει και ένα παραδοσιακό με πολλά έτσι. Πώς λέγεται, παζάρι, τρικάτη λέξη. Αν θέλετε σουβενίρ, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Δεν είναι κάτι τρομερό, είναι πολύ μικρό, αλλά έχει ωραία πραγματάκια της Ιορδανίας. Και είμαστε έτοιμοι να χωρίσουμε για Πέτρα. Driver, are we ready for Petra? Yes. Perfect. Let's go. Yeah, let's go. Μετά από μια διαδρομή στην έρημο πραγματικά που δεν βλέπαμε τίποτα, έχουμε φτάσει στην Πέτρα, κοιτάξτε το τοπίο που έχει και κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο, έχει πάρα πολύ αέρα και πότε τα επόμενα αξιοθέατα.
Εγκατασταθήκαμε ξενοδοχείο και ήρθαμε λίγο στην πόλη της Πέτρα. Έχει μια ωραία πλατεία, ένα decent εμπορικό. Είναι ωραία πόλη για περπάτημα, πάρα πολλά μαγαζιά, τουριστικά. Και για βράδυ έχει, θα λέγαμε, αρκετή ζωή. Και έχουμε φτάσει στο εστιατόριο του ξενοδοχείου για να πάρουμε λίγο δυνάμεις με ένα πολύ ωραίο μπουφέ. Με πάρα πολλές σαλάτες. Έχει πραγματικά τα πάντα. Και εδώ, όπως και το χθεσινό ξενοδοχείο, λευκό ρύζι, κοτόπουλο, έχει μακαρόνια, πατάτες. Και ύστερα θα έχουμε και ωραία γλυκάκια, αλλά και φρούτα. Πολύ πιο ωραίο δείπνο αυτό. Γεμίζουμε δυνάμεις και σας δείχνω και το πιάτο πώς το γεμίσαμε με λίγο απ' όλα. Για αρχή έχουμε αυτά. Και έπεται και η συνέχεια. Να θυμίσω ότι όλη μέρα δεν έχουμε φάει, μόνο πρωινό. Οι συνοδοιπόροι εδώ ήδη έχουν αδειάσει τα πιάτα τους. Μπράβο, παιδιά. Και λίγα γλυκάκια για να εξορροπηθεί το καρέ του σημερινού βραδινού γεύματος. Και τελειώνουμε την σημερινή μέρα με πολύ ωραίο φαγητό και με πάρα πολύ ωραία θέα από την ταράτσα του ξενοδοχείου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε όλη την Πέτρα πανοραμικά. Τρίτη μέρα σήμερα. Καλημέρα. Είναι περίπου 8 και 10 το πρωί. Έχουμε φάει πάρα πολύ καλό πρωινό και έχουμε μπει στο αρχαίο μνημείο γενικότερα της Πέτρα, όπου θα δούμε ένα από τα 7 αρχαία θαύματα του κόσμου. Είναι περίπου 2 με 2,5 ώρες να το πάμε και άλλες τόσες να γυρίσουμε. Για πάμε να δούμε πολύ ωραία πλάνα. Να είστε έτοιμοι για τέτοια ωραία μνημεία. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Αλλά έχουμε δυνάμεις για να το απολαύσουμε. Και ναι, μας στην είσοδο έχουμε κάτι σε στρατιωτική εκδήλωση. Δύο-τρεις σύντομες πληροφορίες που είναι καλό να γνωρίζετε. Με το που μπείτε, έχει να χτυπήσετε ένα εισιτήριο, το οποίο καλό είναι να το έχετε πάντα μαζί σας. Έχει να κάνει με το Jordan Pass που θα έχετε βγάλει πριν έρθετε στην Ιορδανία. Και μόλις μπείτε, έχει πολλά γαϊδουράκια, λογάκια, όπου θα σας προσεγγίζουν για να πάτε βόλτα. Δεν χρειάζεται, αν είστε καλοί και έχετε γερά πόδια, είναι 2-2,5 ώρες περπάτημα, αλλά παλεύετε, βγαίνει, είναι πολύ ωραία βόλτα. Τώρα, αν δεν έχετε αντοχές, θα τους πληρώσετε για να πάτε τη βόλτα. Και να θυμάστε ότι ό,τι σας πούνε, κάντε παζάρια και μπορείτε να πετύχετε σίγουρα 50% κάτω από την αρχική τιμή. Και συνεχίζουμε. Ουάου! Είναι ένα πρώτο μνημείο που φτάνουμε. Ενώ περπατάς μέσα από τα βράχια, εμφανίζεται αυτό εδώ. Απίστευτο. Και κάτω έχει πάρα πολλές καμήλες. Ένα must spot στο πρώτο σημείο που θα έρθετε είναι να ανέβετε από κάτω με την βοήθεια ενός οδηγού. Τώρα το δείχνω, δεν πάω πολύ άκρη. Και ανεβαίνετε εδώ πάνω, πρέπει να ανέβετε με έναν local και βγάζετε φωτογραφίες όπως εδώ τα παιδιά. Είναι από τις πιο hot φωτογραφίες και πιο συχνές. Δηλαδή, άμα έρθετε, σίγουρα βγάλετε κανονικά φωτογραφία με προσοχή. Είμαστε περίπου στα μέσα με 3/4 της διαδρομής. Έχουμε διανύσει σίγουρα μια μισή ώρα και έχει αρχίσει και βγάζει ζέστη. Οπότε πρόταση θα ήταν αν ξεκινήσετε να ξεκινήσετε πολύ νωρίς το πρωί για να έχει δροσιά και να μην σας πιάσει το μεσημέρι. Γιατί μετά αυξάνεται πάρα πολύ η θερμοκρασία και είναι πολύ δύσκολο με τον ήλιο που έχει. Και εδώ δεύουμε προς το μοναστήρι. Έχουμε ξεκινήσει να ανεβαίνουμε τα σκαλιά που έχει, γύρω στα 100 κάτι. Και είναι το τελευταίο τμήμα και μετά γυρίζουμε προς τα πίσω. Τελικά το υποεκτιμήσαμε πάρα πολύ. Δεν ήταν 100 σκαλιά, ήταν 1000 και σίγουρα. Είναι για πάρα πολύ γερά πνευματικά. Έχει πάρα πολύ ανέβασμα, οπότε να είστε προετοιμασμένοι, έχουμε καταϊδρώσει και αυτό εδώ είναι το μνημείο από το μοναστήριο όπως βλέπετε. Όταν πέφτει και ο ήλιος πάνω ίσως είναι λίγο καλύτερο για φωτογραφίες και περιμετρικά. Πολύ περπάτημα, ετοιμαστείτε για γερό βάδιν και πολύ καλή πρωινή γυμναστική. Και ύστερα έχει κατέβασμα και γυρνάμε πάλι πίσω στην αφετηρία περίπου στο 2 ώρο. Και στο μοναστήρι μπορείτε να ανέβετε τελείως πάνω που έχει όλη αυτή τη θέα, η οποία αξίζει πραγματικά. Οπότε κάποτε είναι το τελείωμα όλης της διαδρομής και οδεύουμε προς τα πίσω. Μετά την πανέμορφη ιστορική διαδρομή στην ιστορική Πέτρα, έχουμε έρθει στο Γουαντιράμα. Είχαμε 2 ώρες περίπου διαδρομή και κοιτάξτε λίγο που θα μείνουμε και βασικά που μένουμε. Είναι αυτά τα γνωστά σπιτάκια όπου όταν πέσει, εδώ το δικό μας, γίνεται ένας μίνι πανικός μέσα. Όταν πέσει το σκοτάδι, θα δούμε τα αστέρια. Στο βάθος έχει και φαγητό εστιατόριο που θα δούμε παραδοσιακό φαγητό και θα το γευτούμε. Οπότε εδώ ετοιμαστείτε για πολύ ωραία νυχτερινά τοπία και είναι ένα must. Σύνερη γενικότερα να το ζήσετε στην Ιορδανία. Μένουμε και βλέπουμε τη συνέχεια του βίντεο γιατί έρχονται πολύ ωραίες εικόνες.
Έχει νυχτώσει στο Wadi Rum και κατευθυνόμαστε για το δείπνο, που είναι μέσα σε αυτό το πολύ μεγάλο τεντ. Και λίγο πριν το δείπνο θα δούμε και πώς βάζουν φωτιά και θα προετοιμάσουν κάποια έτσι κρέατα, το οποίο είναι ωραίο εθιμοτυπικό. Και μία πιο κοντινή ματιά. Και εδώ ευθεία είναι η τοποθεσία με τα χαλιά, όπου βάζουν την φωτιά στη μέση. Κάνω και ένα zoom λίγο να τη δείτε. Θα έχει traditional dinner για να πάρουμε δυνάμεις, γιατί αύριο θα έχουμε βόλτα με τζιπ στην έρημο. Εδώ έχουμε συγκεντρωθεί και μας εξηγεί την όλη διαδικασία του πώς θα γίνει το δείπνο. Αυτός εδώ είναι ο manager. Βασικά το προηγούμενο γράψτε άκυρο, εδώ θα γίνει η φωτιά και τώρα την ανάβουνε και θα μεταφερθούμε μέσα. Α, από εκεί μέσα βγήκαν τα κρέατα. Τέλεια. Αυτό εδώ όλο ήταν θαμμένο στην άμμο και από εκεί το βγάλανε, το ξεθάψαν και το βγάλανε. Έχουμε μπει στην αίθουσα και από ό,τι βλέπετε ξεκινάει η μάχη. Και ναι, δεν περιγράφουμε άλλο. Η ομάδα είναι πλήρης και έτοιμη. Κατευθυνόμαστε προς το δωμάτιο και να χαλαρώσουμε λίγο, να βγάλουμε τα πουφ έξω και να δούμε τι πανσέλινο που έχει απόψε. 6.30 το πρωί, σηκωθήκαμε τα χίλια ζόρια και οδεύουμε για το tour με το jeep στην έρημο. Και το jeep tour έχει ξεκινήσει. Μετά από μια ταραχώδη διαδρομή, γιατί έχει πάρα πολλά βουναλάκια μέσα στην έρημο, κάναμε μια στάση και απολαμβάνουμε λίγο το τοπίο. Τώρα βγαίνει και ο ήλιος σιγά σιγά και είναι η magic hour που λέμε. Εδώ είμαστε σε μια χαράδρα όπου φαίνεται το πρόσωπο του Lawrence. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά θα μπούμε λίγο μέσα στη χαράδρα και θα δούμε λίγο εδώ αυτή την εκπληκτική τοποθεσία. Ύστερα θα απολαύσουμε και λίγο τσάι εκεί πέρα. Και κάπου εδώ, μετά το tour με το jeep, φτάνουμε στο τέλος του vlog στην Ιορδανία και έφτασε η στιγμή να σας αφήσω λίγο το μήνυμα που είχα σκεφτεί. Γενικότερα λείπω σε ταξίδια και στην εταιρεία έχουμε αναπτύξει διαδικασίες και καθήκοντα και έχω τους αντίστοιχους ικανούς συνεργάτες ώστε να κρατάνε όλες αυτές τις διαδικασίες σε μια εφαρμογή. Τι θέλω να εννοήσω με αυτό. Στην διατροφή πρέπει να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Το να κοιτάς μόνο μια δίαιτα ή ένα πλάνο πάντα θα σε αποσυντονίζει. Τι εννοώ. Αν πετύχεις το στόχο σου, θα πρέπει ενδιάμεσα στον στόχο να έχεις αναπτύξει τις συνήθειες οι οποίες θα σε βοηθούν στο να κρατάς μετά μόνος σου το αποτέλεσμα. Όπως και εγώ στην επιχείρησή μου, λείπω κάποιες μέρες και οι διαδικασίες ακολουθούνται γιατί υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση. Αν και εσύ εκπαιδευτείς στην διατροφή σου, θα ξέρεις μόνος σου πώς να κρατάς το αποτέλεσμα χωρίς να κοιτάς κανένα πλάνο δίαιτας. Οπότε, αν κάνεις μια προσπάθεια, είναι πολύ πιο σημαντικό να εστιάζεις στις συνήθειές σου και στο πώς θα εκπαιδευτείς στην διατροφή σου για να την ακολουθείς και να είσαι το τροφολόγος του εαυτού σου. Και αυτό είναι ο σκοπός μας γενικότερα στην Nutripass. Με αυτό το μήνυμα σε αφήνω. Εύχομαι να το απόλαυσες αυτό το vlog. Θα συνεχίσουμε σίγουρα με επόμενο vlog, οπότε είναι συντονισμένο στο κανάλι, κάνε like, subscribe και αν σου άρεσε άφησε και ένα σχόλιο από κάτω και σε αφήνω με αυτό το πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Τα λέμε στο επόμενο.